Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο το οποίο έγινε τελείως απρόοπτα και στιγμιαία και με την προοπτική ότι αν μου αρέσει θα το ανεβάσω, αν όχι θα το κρατήσω για μένα. Ο λόγος ήταν ότι τη στιγμή που μαγνητοσκοπώ αυτό το βίντεο δεν υπήρχε άλλη παρουσίαση, τουλάχιστον στην ελληνική ξυριστική κοινότητα, του προϊόντος που θέλω να σας δείξω και είπα γιατί όχι. Αφού μ' αρέσει, ή μάλλον περιμένω ότι θα μ' αρέσει, γιατί δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, ας το μοιραστώ με τους φίλους και τις φίλες. Ήρθαν πρόσφατα στην κατοχή μου δύο από τις τελευταίες δημιουργίες του ζεύγου Ζάκαρη και Μέλανι Κέντ, με άλλα λόγια των δημιουργών της Moon Soaps, στη Σάντα Κρούς της Καλιφόρνιας. Και είναι μια εταιρεία που υπάρχει καμιά 15 χρόνια στο χώρο, καλά προϊόντα, αρκετοί από εσάς τα έχετε χρησιμοποιήσει και είχατε αφήσει καλές κριτικές, είχατε αποκομίσει καλές εντυπώσεις. Ο πρωταγωνιστής του βίντεο σήμερα θα είναι λοιπόν το Bixby της Moon Soaps. Η έμπνευση του ονόματος ήρθε από τη γέφυρα Bixby στην Καλιφόρνια. Αν ψάξετε φωτογραφίες, θα δείτε ότι είναι μια ψηλή γέφυρα, περί τα 80 μέτρα περίπου μου φαίνεται, πεζογέφυρα, δηλαδή δεν διέρχονται οχήματα, αλλά είναι κατασκευασμένη σε ένα πολύ εντυπωσιακό τοπίο, δηλαδή από την πίσω μεριά, νομίζω ότι την ανατολική της μεριά είναι βουνά και λόφι, και από την άλλη μεριά βλέπεις τον Ειρηνικό. Έχει έναν γκρεμό έτσι και είναι μια μικρή παραλία και τα κύματα. Πάρα πολύ ωραίο. Και κατά τα λεγόμενα του ζεύγους Κέντ, θέλανε πολύ να δημιουργήσουν ένα σαπούνι και να το ονομάσουν, να δώσουν το όνομα της γέφυρας στο σαπούνι. Η γέφυρα αυτή κατασκευάστηκε, η κατασκευή της τελείωσε το 1932. Και η πρόθεση των Κέντ ήταν να αντλήσουν έμπνευση για την ετικέτα, την υποδειγματική ετικέτα, περισσότερα για αυτό σε λίγο, από εκείνη την εποχή, να τις δώσουν έτσι μια νότα παρελθουσών ημερών. Και το καταφέρανε. Βλέπετε εδώ, έχει καμπύλες, έχει αυτά εδώ τα στολίδια, αυτά που παραπέμπουν έτσι στην αψίδα της γέφυρας και στους αρμούς της. Η γραμματοσυρά και τα χρώματα έχουν έτσι μια παλιακή αισθητική, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία διαλεγμένα. Το πολύ σημαντικό όμως είναι ότι η ετικέτα είναι το συμβόλαιο ανάμεσα στον παραγωγό και στον καταναλωτή, τον αγοραστή. Και γι' αυτό πρέπει ο αγοραστής να βλέπει πάνω στην ετικέτα τι ακριβώς συμβαίνει με το προϊόν. Και αυτό το κάνουν πάρα πάρα πολύ καλά στη Moon Soaps. Έχουμε λοιπόν ένα σαπούνι τάλο. Πιθανώς θα ξέρετε ότι ο Ζάκαρη είναι χασάπης, οπότε έχει πρόσβαση σε άφθονο τάλο, το οποίο μας αρέσει. Δεν θα βάλω όλη τη λίστα των συστατικών εδώ. Όσοι από εσάς ασχολείστε έτσι σε βάθος, μπορείτε να πάτε στον ιστοχώρο χώρο και να την ανασύρετε και να δείτε. Θα καταλάβετε και περισσότερα, εγώ ακόμα μαθαίνω. Λοιπόν, έχουμε βοδινό λίπος, beef tallow, βούτυρο καριτέ, εφέρια έλαια, γλυκερίνη, βούτυρο μάγκο, καστορέλαιο, στεατικό οξύ, φινικέλαιο και βούτυρο κόκκουμ ή γαρκινίας της Ινδικής. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο, δεν βλέπω μενθόλι. Έχει και κάτι υδροξίδια και κάτι ιστορίες, κάτι χαβαλέδες. Ναι. Αυτά περί συστατικών. Η εμπειρία μου εμένα με τη Moon είναι μόνο με το Union, αλλά μου άρεσε. Είναι έτσι ένα ιδιαίτερο άρωμα, αλλά με πολύ ωραίες ιδιότητες. Και πάμε τώρα στο προκείμενο. Αυτό που όλοι περιμένατε. Άρωμα. Συγχωρήστε μου την παύση, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Παρόλο που είναι μέτρια έντασης, με το που θα ξεβιδώσεις το δοχείο, είναι εύκολο να την αισθανθείς και να την ανιχνεύσεις. Τα παιδιά, που είναι το σκονάκι μου, τα παιδιά περιγράφουν τα αρώματα ως εξής. Μαύρο τσάι, τόνκα,
καπνιστή βανίλια, μαύρο ηφαιστιακό θαλασσινό αλάτι, ξεβρασμένο ξύλο, ήθελα να πω κολυμπηθρόξυλο, αλλά το κολυμπηθρόξυλο είναι από ναυάγιο. Θα μπορούσε όμως. Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, το ξύλο που βρίσκουμε στις παραλίες, έτσι ξέρω. Μαυροπίπερο, ιταλικό περγαμόντο. Δηλαδή, αν ήταν περγαμόντο, ας πούμε, από τον κήπο της γιαγιάς, θα το καταλαβαίναμε. Αλλά το δεχόμαστε. Γιασεμί, πράσινο μήλο και μόσχο. Τώρα, τι πιάνω εγώ, όσο είναι στενό το σαπούνι. Έτσι, μια γλυκάδα. Μαύρο τσάι. Έτσι, όταν το έχετε αφήσει κανένα δυο λεπτά στην κούπα μέσα. Έχει λίγο μήλο, δεν ξέρω αν είναι πράσινο. Εμένα μου φαίνει περισσότερο λίγο ψητό μήλο, ψητό κηδόνι. Βανίλια σίγουρα τώρα, καπνιστή βανίλια, τι να σας πω, δεν ξέρω. Πολύ ελαφριά, φανταστείτε τριμμένο κουλουράκι κανέλας, αλλά πολύ ελαφρύ και πολύ φίνο άρωμα. Μόσχο, ναι. Είμαι πολύ περίεργος και λέει ελαφριά καραμέλα, όχι την καμένη, την καραμέλα τη σκούρη. Ίσα μόλις έχει αρχίσει να λιώνει η ζάχαρη, να φανταστείτε. Λοιπόν, είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα εξελιχθεί το μπουκέτο μόλις βραχεί το σαπούνι, γιατί κοιτάξτε, μαζί θα το ανακαλύψουμε. Σας το φιλούσα, ανέγγιχτο είναι. Λοιπόν, αρκετά μακρηγόρησα όμως, εντάχει ο υπόλοιπος εξοπλισμός. Μηχανή, The Goodfellas Smile, ανοιχτής χτένας, με τη λαβή ιτάλικο, μου αρέσει πολύ, φορτωμένη με μία άστρα πράσινη σε πρώτη χρήση. Πινελάκι, έχουμε. Σιμόγκ 820, γουρουνάκι, μου αρέσει πάρα πολύ, έχει τρώσει κιόλας μετά από αρκετά ξερίσματα. Θα σβήσω με το αντίστοιχο μπάλμ, θα σας πω όταν έρθει η ώρα γιατί πήγα στο μπάλμ, και θα κάνω και ένα pre-save, έτσι. Θα πούμε και για το pre-save, γνώμες. Έχω ένα δειγματάκι από Meissner Tremonia Wormwoods που ταιριάζει με αυτό το άρωμα. Λοιπόν, βρέχω πρόσωπο, πάμε για pre-save, μη φύγετε, σας θέλω. Επιστρέψαμε. Πήρε λίγη ώρα να τρέξει το λαδάκι από αυτό το μπουκαλάκι του pre-save της Meissner. Παιδιά, δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς για το pre-save. Εγώ τίνω να καταλήξω στο ότι εάν έχει προηγηθεί έτσι μια καλή προετοιμασία, δηλαδή τύπου ζεστό νερό ή μπάνιο, λίγο μασάζ το πρόσωπο με ένα... Να βλέπετε, δύσκολο. Λίγο μασάζ το πρόσωπο έτσι με ένα σαμπουάν και φυσικά να ακολουθήσει ένα ποιοτικό σαπούνι, το pre-save δεν χρειάζεται κιόλας. Αλλά, εντάξει, το κάνεις ρε παιδί μου. Εγώ το βλέπω πολλές φορές σαν ορεκτικό για το κυρίως πιάτο, έτσι, μια άλλη μυρωδιά, λίγο τρίψιμο του μαγουλάκι εδώ, το δέρμα, καταλαβαίνετε. Καλά είναι. Λοιπόν, έχει απορροφηθεί. Και εγώ βλέπω ότι με βοηθάει κιόλας στη συνήθι ευαίσθητη περιοχή εδώ κάτω, ας πούμε, μπορεί να δίνει μία έξτρα προστασία. Λοιπόν, ωραίο άρωμα το Wormwoods της Meissner. Θα έπρεπε να πάρω και την κρέμα. Να καθαρίσουμε λίγο χέρι. Το πινελάκι έχει μουλιάσει εδώ και 10-15 λεπτά, αλλά δεν σας άφησα να περιμένετε. Με τη δύναμη του μοντάζ δεν χάσαμε καθόλου χρόνο. Λοιπόν, και έχουμε. Ενώ το σαπούνι είναι μαλακό. Μία, δύο, τρεις και ένα στράγγισμα. Ενώ το σαπούνι είναι μαλακό, ενώ το σαπούνι δεν είναι τάκος σκληρός όπως το ταμπάκ, ας πούμε, δεν είναι και κρόκ, δεν είναι κρέμα. Οπότε σηκώνει blooming. Παρ' όλα αυτά εγώ δεν έχω κάνει, έχω βρέξει μόνο το πινέλο. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Φύγαμε. Βλέπετε, κατευθείαν να φρίζει. Φόρτωμα πινέλο, κρατάμε και λίγο ώρα. Κάνουμε κανένα 30 δευτερόλεπτα.
Οπ. Βλέπετε. Αρχίζει αμέσως, έκανε αφρό. Ωραία πράγμα. Τώρα έρχονται λίγο πιο γήινες νότες, πρέπει να πω. Από ό,τι εκείνες τις γλυκές που είναι όταν είναι στεγνό. Αλλά εξίσου ωραίες. Τώρα έρχεται και λίγο... Τώρα έρχεται λίγο ο καπνός που λέει καπνιστή βανίλια. Αλλά δεν είναι δυσάρεστο. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, νομίζω είμαστε καλά. Ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αφρός εδώ μέσα, παιδιά. Χαμός. Χαμός. Παίρνουμε ό,τι γίνει στο μπολ. Μπόλικο πράγμα. Ευτυχώς το πινελάκι χείρου το σκάψε καλά. Ήταν καλή επιλογή. Ωραίο. Ξεπλένουμε λίγο το χέρι. Λίγες σταγόνες νερό. Και φύγαμε. Δοκιμάζω τώρα και τη γωνία λήψης, δεν ξέρω πώς φαίνεται. Θα δούμε μετά. Νεράκι. Θέλει κι άλλο. Η εμπειρία μου με το Union είναι ότι σηκώνουν νερό τα Moon. Άμα δεν μας πειράζει. Να πω ότι επειδή ακόμα μαθαίνω κι εγώ με τη μαρέγκα, οποιαδήποτε συμβουλή ή tip είναι καλοδεχούμενη και ευπρόσδεκτη. Μπορείτε να γράψετε από κάτω. Βλέπετε όμως ότι έκανε αμέσως, έτσι. Για να βάλουμε λίγο ακόμα νερό. Σηκώνει. Γιατί βλέπω ότι σαν λίγο να το πίνει. Μπορεί να είναι και... Μπορεί να είναι και λίγο αφυδατωμένο το δέρμα μου. Αυτές τις μέρες δεν έπινα αρκετό νερό. Πάντως παρόλα αυτά βλέπετε ότι κάνει πράγμα. Και εδώ κάτω. Φούσκωσε αρκετά και έχει πράγμα. Δηλαδή με 30-40 δευτερόλεπτα φόρτωμα έκανε μαρέγκα. Πώς σας φαίνεται, γυαλίζει καθόλου? Λίγο στεγνή τη βλέπω. Για πάμε. Λίγο ακόμα νερό. Το άρωμα είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Όταν είναι στεγνό είναι πιο γλυκό το σαπούνι. Όταν βραχεί και δουλευτεί γίνεται λίγο πιο έτσι... δεν θέλω να πω βαρύ, γιατί δεν είναι βαρύ, αλλά γίνεται λίγο πιο... Έχει έτσι μια παρουσία πιο επιβλητική. Λοιπόν, νομίζω για πρώτο είμαστε ok. Βάλαμε μέχρι εδώ πάνω. Ναι, είμαστε καλά. Με καθάρισμα.
που σου λέει ότι μπορούμε να ξυρίσουμε και τη μύτη. Έτσι όπως το πήγαμε. Το σπατουλάρισμα. Με συγχωρείτε. Και φύγαμε. Αυτάκι. Θα τραβήξουμε το αυτάκι. Και φύγαμε. Ζεσταίνουμε λεπίδα έτσι με λίγο χλιαρό νερό. Και ξεκινάμε τις κατεβασιές μας. Αχ, ωραίο άρωμα. Λοιπόν, μαρέγκα καλή φαίνεται, όχι πολύ στεγνή. Πάμε. Η μηχανή αυτή μου αρέσει πολύ, παιδιά, αλλά χρειάστηκε ένα διάστημα προσαρμογής και εκμάθησης. Τις 2-3 πρώτες φορές που τη χρησιμοποίησα, δεν θυμάμαι τι λεπίδα είχα χρησιμοποιήσει. Αλλά ήταν πιο βαρύ το χέρι μου, πιο δυνατές οι χεριές που τραβούσα. Δεν ξέρω, μετά το πρώτο πέρασμα έκαιγε το πρόσωπό μου. Μετά το δεύτερο πέρασμα, ελάφρυνα λίγο το χέρι μου, στο δεύτερο. Και μόλις, παιδιά, έβαλα τις 2 πρώτες φορές, όταν ήρθε η ώρα να βάλω aftershave, φωτιά. Τσίριξα. Χοροπήδησα, τέλος πάντων. Και βοήθησαν μερικά βίντεο κάποιων φίλων συγξυριστών που έχουν την ίδια μηχανή, καλή τους ώρα, που μοιράζονται γνώση. Και είδα ότι η γωνία, εγώ χρησιμοποιούσα γωνία γύρω στις 30 μοίρες. Είναι επιθετική αυτή η μηχανή για 30 μοίρες. Θέλει 45 και ελαφρύ χέρι. Μόλις την έμαθα, όλα καλά. Τώρα δείτε εδώ. Είναι σαν να παίρνω κόντρα, αλλά εδώ έχω μια κορυφή που οι τρίχες πηγαίνουν προς τα δω. Οπότε έτσι πάμε τη φορά. Και εδώ κάτω στο λαιμό έχω τώρα ένα εκατοστό περίπου, 1,5 που πάνε έτσι και έτσι, ενώ από πάνω έρχονται έτσι και έτσι. Τρέχα γύρευε. Οπότε εδώ πηγαίνουμε με τη φορά, για να καταλάβετε. Ο λαιμός είναι λίγο μυστήριο θέμα σε μένα. Να, εδώ ας πούμε, πρέπει να πάω. Έτσι. Και στο δεύτερο. Πάμε κάθετα. Τα ακούτε. Παρ' όλα αυτά, έχει residual, να μην φανταστείτε γυαλί. Έτσι, η αναπομείνασα ολισθηρότητα είναι καλή. Και όπως ξέρετε, άμα το βρέξεις λίγο, εκεί καταλαβαίνεις την αναπομείνασα ολισθηρότητα. Πάμε για κάτω από τη μύτη. Μισός έξω από το πλάνο. Πρέπει να βρω άλλη γωνία λήψης. Εδώ λίγο θέλει προσοχή. Σιγά σιγά. Ο αφρός γυαλίζει ακόμα. Το άρωμα μου αρέσει πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι ένα άλλο πράγμα που λένε τα παιδιά στο site τους, στον ιστοχώρο τους, είναι ότι
φοριέται όλες τις εποχές του χρόνου αυτό το σαπούνι και ισχύει. Θα το τοποθετούσε ίσως... ίσως άνοιξε και φθινόπωρο και χειμώνα, αλλά και καλοκαίρι, πιθανώς όχι στους μεγάλους καύσονες. Αυτό να φανταστείτε. Είμαστε οκ. Εδώ την κάναμε λίγο, δεν πειράζει. Πολύ ωραία. Ξεβγάζω. Και πάμε για δεύτερο. Έχει πράγμα το πινέλο. Αλλάξουμε και κανένα χέρι, διότι... να προπονούμαστε. Ναι, παιδιά, μόλις βραχεί το σαπούνι, έρχονται και λίγο πιο γήινες, έτσι, λίγο πιο ξυλώδεις νότες. Νεράκι. Οι οποίες είναι πολύ ωραίες. Και μου ήρθε και το περγαμόντο που λένε. Δεν ξέρω αν είναι ιταλικό ή αν είναι ελληνικό ή γαλλικό ή πορτογαλικό. Δεν ξέρω, αλλά το περγαμόντο ήρθε. Ελαφριά όμως. Δηλαδή, από ό,τι έχω καταλάβει η Moon, δεν έχει τα αρώματα που θα σε... θα σου σπάσουν τη μύτη. Αν δεν μας πειράζει αυτό. Έτσι κι αλλιώς, εμείς την εσάνη στέλνουμε. Φαντάζομαι έχει να κάνει και με τους κανονισμούς για την κατασκευή καλλιντικών και της απονοποιίας. Πόσο ξέρω, δηλαδή, μπορούν μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσοστό να βάλουν από εθέρια, έλεγα. Τώρα, γιατί άλλοι το καταφέρνουν πιο πολύ και άλλοι λιγότερο. Εντάξει, είναι και επιλογή, ε. Κάθε κατασκευαστή, κάθε παραγωγός έχει την ταυτότητά του, φαντάζομαι. Ναι, όπως βλέπετε πάμε και εδώ πάνω, άμα θέλουμε ξυρίζουμε και βλεφαρίδα, ε. Ας βάλουμε λίγο νερό ακόμα, γιατί τελικά... Α, να το. Τελικά τι έγινε, δεν έβαλα αρκετό σαπούνι στο φόρταμα. Βλέπω το δέρμα μου από κάτω. Μα δεν πειράζει. Και ένα λεπτό στρώμα, κάνει τη δουλειά του. Είπαμε για tips, κάτω. Είστε μερικοί από εσάς, ζηλεύω τους αφρούς που κάνετε. Πού θα πάει, θα το καταφέρω. Ίσως είναι και το νερό εδώ που ζω να είναι λίγο πιο, δεν ξέρω, πιο σκληρό από το δικό σας. Εκεί που ζείτε εσείς δηλαδή. Off camera θα δοκιμάσω και με εμφιαλωμένο να δω αν κάνει καμιά διαφορά. Λοιπόν, είμαστε καλά νομίζω για το δεύτερο. Στο μάγουλο, παιδιά, το μάγουλο μου είναι εύκολα τα πράγματα, διότι με τη φορά των γενιών είναι έτσι προς τα κάτω, κανένα πρόβλημα. Κάθετα είναι έτσι. Στο λαιμό είναι άλλη ιστορία. Δεν θα ξερίσουμε βλεφαρίδια σήμερα. Φύγαμε. Αν θέλουμε να είμαστε στο κάδρο, να τα κάνουμε χάλια εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Όλα για την τέχνη. Πάμε από εδώ. Αυτή η μηχανή, παιδιά, άμα τη μάθεις, κάνει γλυκό και βαθύ ξύρισμα. Και μου αρέσει. Μ' αρέσει και αισθητικά δηλαδή.
όπως είναι, παρόλο που εδώ έχει σαν αμοβολή, έτσι, χρυσαφένια κεφαλή και ατσάλινη λαβή. Μένα μου αρέσει αυτό πολύ. Θέλω να πάρω και την απλή, την κλειστή χτένα με άλλη λαβή, αλλά σε δεύτερο χρόνο. Λοιπόν, από εδώ κάτω πάμε τώρα. Εδώ είπαμε έχω την κορυφή αυτή, άρα θα πάμε σχεδόν κόντρα εδώ. Και από εδώ, κάθετα. Εδώ κάτω πάντα με τραβάει λίγο, ό,τι και να κάνω. Εντάξει, τι να κάνω. Εδώ, από αυτή τη μεριά είμαστε ok. Κόντρα δεν κάνω, παιδιά. Τη δοκίμασα μια-δυο φορές και μάλλον δεν μου πάει. Άσε που το εφέ δεν διαρκεί, σε μένα τουλάχιστον. Δηλαδή έκανα κόντρα, μεσημεράκι είχα ξυριστεί, κάνω κόντρα. Την άλλη μέρα το πρωί, ενώ το υπόλοιπο πρόσωπο ήταν σχετικά λίγο, στην κόντρα είχα γένεια, οπότε λέω, δεν αξίζει τα λεγόρια. Βλέπετε, εδώ ερεθίστηκα λίγο, εντάξει. Μπορεί να είναι και η μέρα. Τι ωραίο άρωμα. Τι ωραίο άρωμα. Και ελαφρύς καπνός. Είχαν δίκιο τελικά όταν λέγανε για καπνιστή βανίλια. Δεν ξέρω αν καπνιστή βανίλια ή καπνός καμένο ξεβρασμένο ξύλο. Πάντως σε καμία περίπτωση δυσάρεστο. Πάμε. Να αλλάζουμε και κανένα χέρι. Τι κάναμε εδώ, γιατί έτσι, τέλος πάντων. Να στο okay. Και πάμε τώρα ό,τι έμεινε στο πινέλο να κάνουμε μια ανίχνευση. Εδώ ας πούμε μπορεί να πάω λίγο κόντρα, λίγο διαγώνια, γιατί προς τα εδώ είναι λίγο και προς τα κάτω, προς τα εδώ φεύγουν προς τα εκεί οι τρίχες. Τι φουσκώνουν μάγουλα αυκά, μιλώ μου. Μπράβο. Γύρισε το πινέλο ανάποδα, έπεσε η λαβή μέσα στο μπολάκι. Τσούμπαλος. Λοιπόν. Ακούτε. Ακούτε. Μπράβο. Γλυκιά λεπίδα η άστρα η πράσινη. Από όσο έχω καταλάβει από την εμπειρία μου, μάλλον στη μέση της κοφτερότητας υπάρχει αυτή η λέξη. Αν δεν υπάρχει, τη φτιάξαμε εμείς. Ξεβγάζω και με κρύο νερό να κλείσουν οι πόροι και πάμε για κλείσιμο. Πάμε για τον μπάλμ. Ενώ γενικά μου αρέσουν περισσότερο οι λοσιόν aftershave, όταν έκανα την παραγγελία του Bixby και κάνα δυο προϊόντων ακόμα, σκέφτηκα ότι πηγαίνουμε προς το φθινόπωρο και λέω ίσως δεν χρειάζεται αυτή η δροσιά που σου δίνει μία λοσιόν. Οπότε λέω ας το δοκιμάσω. Και τελικά επειδή έκανα εδώ πέρα, έχω κάτι ερεθισμούς, μάλλον θα βοηθήσει κιόλας. Για πάμε να δούμε. Ας βάλουμε λίγο, δεν πειράζει. Ναι.
Πολύ απαλό. Απαλό άρωμα. Εδώ τώρα βέβαια είναι οι πιο γλυκές νότες, όπως τις περιέγραψα, ενώ ακόμα το σαπούνι ήταν στεγνό. Πολύ ωραίο όμως. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν θα διαρκέσει. Αλλά δεν καίει καθόλου. Πολύ απαλό, πολύ ευχάριστο άρωμα. Μάλιστα. Μπρούκλις. Αυτό ήτανε. Φτάσαμε στο τέλος. Ελπίζω ότι σας άρεσε η παρουσίαση. Εγώ θα σας το συνιστούσα ανεπιφύλακτα αυτό το σαπουνάκι. Να το δοκιμάσετε. Αυτό τι είναι τώρα εδώ. Έλα Παναγία μου. Λοιπόν, κάναμε και ένα κόψιμο εδώ, το οποίο τώρα άρχισε να δίνει. Εντάξει. Την επόμενη φορά καλύτερα. Λοιπόν, ναι, θα σας συνιστούσα ανεπιφύλακτα να το δοκιμάσετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, όπως είπαμε, για όλες τις εποχές. Νομίζω αξίζει την υποστήριξη αυτή η εταιρεία, από μένα τουλάχιστον. Έχω μόνο καλές εμπειρίες αποκομίσει από τα σαπούνια της. Πιθανώς να τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, πιθανώς και όχι. Όπως και να έχει, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ ακόμα μια φορά που διαθέσατε το χρόνο σας. Καλά ξυρίσματα και όλα χαρούμενα, το καταδύναμη. Γεια χαρά.